Ένα πολύ πράιο πικ το οποίο δεν θέλει στα χέρια του μάνα τη σαν first pick, έδειξε ότι θέλει να το πάρει στο προηγούμενο του series. Οπότε απλά το βγάζει W Game, να δούμε αν θα βγάλει και τον Γιώνε του Πέπε, ο οποίος τελευταία φορά πήγε απλά 7-0 στο 14. Ήτανε απίστευτος. Το βγάζουνε και εδώ είναι η μαγεία του Blue Side, γιατί η Team Fantasma έχει αυτό το προβάδισμα. Είναι σαν η WL Gaming να μην είχε bans, θα πω εγώ, σε ναι, αυτό το game. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά πάνω σε καλές ομάδες είσαι αναγκασμένος να βγάλεις αυτά τα τρία ακριβώς πράγματα. Αλλιώς είσαι καταδικασμένος ότι θα πικάρουν αυτό και μετά θα πρέπει να βρεις την προσαρμογή. Για παράδειγμα, το είδαμε ότι η Gen Z το έκανε στο τελευταίο παιχνίδι με τη FlyQuest, ότι άφησαν επίδεση σε αυτό για να ξέρουν πώς θα πάει λίγο το draft, να προβλέψουν πράγματα. Βγάζουν τα τρία κλασικά πράγματα, κλειδώνεται αμέσως η καλίστα χωρίς την ας. Οι απαντήσεις λιγοστεύουν. Εκτός αν υπάρχει, για παράδειγμα, η Poppy για την ομάδα της WL Gaming που. Θα την έβλεπα και στα χέρια του Carnage, αν θέλουν να προσπαθήσει να τιμωρήσει την καλίστα μέσα στα teamfights, όχι τόσο πολύ μέσα στο laning phase, να... και κλειδώνουν το επιτόπου. Το παίρνουνε. Ο Carnage έχει παίξει Poppy στο παρελθόν πάρα πολύ, αλλά μπορεί να είναι και για τον Chipsy στο bot lane. Η Team Fantasma πήγε με το σχέδιο, κάνουμε target man στο top lane, ενώ ταυτόχρονα βγάζουμε την Ash, γιατί κάνει counter την καλίστα, να... και παίρνουμε καλίστα first pick. Τώρα με το MF lock, ίσως να σκέφτονται κάτι πολύ επιθετικό στο bot lane, γιατί τόση ώρα σκέφτομαι μάλλον Renata, καλίστα, αλλά όταν βλέπεις την MF. Δεν μπορείς απλά να πάρεις ένα Nautilus, κάτι έτσι full επιθετικό. Μη σου πω και ένα Taric που παίρνανε παλιά και να παίξεις πάνω της. Θα σου πω γιατί δεν το παίρνεις από τόσο νωρίς, γιατί και τα δύο είναι picks τα οποία δέχονται αρκετά counter picks αυτή τη στιγμή στο meta. Το Nautilus υπάρχει και το Handshake με τη Leona ή τη Rel. Και η Rel είναι ας πούμε πολύ πιο δυνατή μέσα στα fights, ειδικά σετάροντας μια Miss Fortune. Το Nautilus έχει και τον Brom απέναντι του που δεν περνάει καθόλου καλά και απλά τιμωρείσαι συνέχεια. Από την άλλη. Υπάρχουν και πολύ πιο απλές επιλογές στον Άρη. Για παράδειγμα, δεν έχει ξεκάθαρη απάντηση αυτή τη στιγμή. Ειδικά αν έχεις διώξει το Jax ή το Rumble, είναι λίγο πιο δύσκολο να βρεις το handshake matchup πάνω του. Και να κάνω και το Ριάννα, αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά έτσι ψιλοεκμεύεις και κάποιο Nocturne Band στη δεύτερη φάση από την WL Gaming, διότι δάλλως η Poppy δεν κάνει πάρα πολύ δουλειά, ενώ και η Miss Fortune. Ειδικά και ο Huey δεν θα μπορούσε να παίξει το παιχνίδι. Ναι, ο Huey βέβαια μπορεί να πάρει και Angels Build και να είναι αρκετά safe. Αν έχει flash, δηλαδή επιβιώνει τον Burst και μετά φλασάρει. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ το Blind εδώ πέρα τη Οριάννα, ειδικά γνωρίζοντας ότι ο Mentos έχει σαν αγαπημένο pick τον Huey, ο οποίος πραγματικά καταστρέφει την Οριάννα στο lane. Νομίζω θα στραγκλάρει λίγο ο Έλληνας midlaner της Team Fantasma. Αλλά για να δούμε τι έχουν ετοιμάσει. Γιατί όντως μπορεί καταρχάς να πήγαιναν απλά για να πάρουν αυτό το Nocturne Ban. Και να συνεχίσουν το tempo ότι η W Gaming στην ουσία δεν έχει bans. Ναι. Βγάζουν τα αναγκαία αυτή τη στιγμή. Ψιλοφαίνεται γιατί τώρα τον Nocturne το έβγαλε και πρέπει να βγάλουν και Zinzao. Πάλι είναι πάρα πολύ δυνατό και Mr. Jungle, το οποίο μπορεί να γίνει enable από πάρα πολύ νωρίς. Η Poppy δεν μπορεί να το κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και όταν τον σταματήσει, μετά και πάλι πρέπει να φύγει πίσω. Και εκεί είναι και η δύναμη τη Poppy, το early game, το skirmishing τη, γιατί τα base stat τη είναι πάρα πολύ δυνατά. Οπότε, άμα και πάλι ενώ είσαι κλειδώσει ένα τόσο δυνατό early game champion, αναγκαστείς να παίξεις πολύ πιο αμυντικά, αρχίζεις και χάνεις πάρα πολύ agents στο παιχνίδι. Απ' την άλλη, αν δεν το βγάλεις εκτός, βγάζεις ακόμα ένα μεγάλο combo, ένα πολύ δυνατό 2v2 στο mid lane και ξαφνικά η Οριάννα γίνεται χρήσιμη. Προτού να θα πρέπει να γίνει χρήσιμη, γιατί κανονικά πρέπει να φτάσει στα δύο items για να μπορείς να επιβιώσεις. Wukong βάζουν τελικά. Και αυτό, ναι. Κοίτα, το καταλαβαίνω απλά με WL Gaming, δηλαδή αν ήμουν ο Mentos θα έλεγα. Αφήστε το Zinzao. Γενικά, ο Huey είναι πολύ καλός πάνω σε Zinzao. Δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Μόλις μπαίνει πάνω, τρώει Fear κατευθείαν σε full combo. Δεν έχει θέμα με Zinzao. Οπότε, μάλλον ο ίδιος το κόλλαρε ότι δεν με ενοχλεί καθόλου. Έτσι κι αλλιώς, αν έπαιρναν Zinzao, θα ήθελαν να παίξουν το Oriana Zinzao combo γύρω από το mid lane. Οπότε το αφήνουν. Και έναν εκτός, άλλο ένα pick για τον Nile που δεν θα δούμε τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι. Και έχουν μείνει supports open. Θέλω να δω τι θα πικάρει η κάθε ομάδα. Αν αυτό το Poppy τελικά είναι στο bottom lane ή αν θα φύγει στο jungle. Κρατάνε και τώρα το flex και κάνουν hover έναν Renekton. Ο οποίος πάνω σε NAR είναι ok. Κοίτα. Σίγουρα μπορείς να παίξεις. Δεν περνάει και super καλά, αλλά δεν τον νοιάζει και τόσο πολύ η αλήθεια. Είναι παίρνεις Doran Shield, παίρνεις Second Wind, έχεις και το heal μέσα από το δικό σου Call of the Meek. Οπότε συνολικά υπάρχει ένα αλφα survivability, ειδικά όταν είσαι καλός Renekton, ξέρεις να τα επιβιώνεις αυτά τα matchups. Τώρα. Βλέπουν τη ζούγκλα, το Jarvan δεν θα μ' άρεσε καθόλου σε επιλογή, κυρίως λόγω της Poppy. Κλειδώνουν τελικά την Vi, η οποία αγνοεί και λίγο την Poppy μαζί με τη δικιά της ulti. Βλέπει ότι πάει να κλειστεί, αμέσως πατάει την ulti, δίνει πάλι τη γωνία για το Shockwave της Oriana και σου μένει τώρα το support. Και στο support είναι που τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται δύσκολα και νομίζω ότι εφόσον έχει ήδη engage, πας απλά στο Renata. Ναι, νομίζω η Renata είναι η επιλογή εδώ πέρα. Λέωνα επίσης είναι αυτό το πιο άγκρο που έλεγα, αλλά την κόβει η Poppy, έτσι, κόβει το ε της.
Αν η Pop είναι στο bot lane, δεν νομίζω πως η Team Fantasma μπορεί να παίξει πολύ επιθετικά. Δηλαδή, το μόνο της play είναι να κάνει κάποιο flash Q ο Hungry Panda και να ακολουθήσει έτσι μετά ο Vendetta. Η επιλογή της Vi μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν το είχα σκεφτεί. Είναι κάτι παρόμοιο με τον Nocturne Orianna. Γιατί είναι ένα single targeted spell που πάει πάνω σε ένα άτομο. Οπότε, γιατί όχι να μην δουλέψει και το Vi Orianna. Απλά είναι λίγο πιο short range. Yeah. Άμα το πιάσει με στο fight και πάλι την ίδια δουλειά θα κάνει με ένα Nocturne Orianna. Θα βγάλουν από το παιχνίδι ή το Mentos ή το Rafita. Όποιο είναι πιο fed στο ανάλογο σημείο του παιχνιδιού. Volibear εντωμεταξύ στο hover και στο lock. Θα πάει στον Carnage για άλλη μια φορά. Πολύ autopilot pick για τον ίδιο. Αλλά του δουλεύει, οπότε γιατί όχι. Είναι πολύ καλό και πάνω στη Vi. Στον ενεργοποιεί λίγο και το 2v2. Κάπου στο 1,5 item θα είστε και δύο αρκετά κομπλέ για να μπορέσετε να διεκδικήσετε πράγματα με στο παιχνίδι. Είτε αυτό είναι ο δεύτερο δράκο, τα δεύτερα grabs, κουλουπού κουλουπού για να αρχίσει να βγαίνει λίγο πιο μπροστά στο χάρτη. Το θέμα είναι ότι όσο το κοιτάζω, τόσο μου φαίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνο το late game για το match WL Gaming, διότι και ο Volibear δεν σκελάρει πάρα πολύ καλά και ο Renekton δεν σκελάρει πάρα πολύ καλά και η Poppy μετά από ένα σημείο είναι αρκετά δύσκολο να παίξει, ειδικά ως support όταν υποτίθεται δεν έχεις και το εισόδημα να γίνεις πιο tank, να βγάλεις και σολάρι, να βγάλεις και ένα ακόμα HP αντικείμενο για να έχεις αυτό το extra favorability, μπορείς να φας ένα πολύ εύκολο one shot κοιτώντας λίγο και τα πίξεις των αντιπάλων. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, βασίζεσαι πάρα πολύ πάνω στο Mentos και στον Rafita να μην μείνει πίσω από νωρίς. Κοίτα, έχουμε δύο MF να μένουν πίσω και μετά να βγάζουν value. Ναι. Είναι ένα τσάμπιον το οποίο σκελάρει πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι ότι συνήθως υπάρχει και ένα hard engage το οποίο την βοηθάει να πετύχει ulti. Είτε αυτό λέγεται Rell που τους μαζεύει μαζί, είτε ένα Orianna ulti, είτε. Τι άλλο, ένα Nar ulti στον τοίχο, ναι. Ή εννοείται κάποια Lilia που βλέπαμε παλιά σαν κόμπο. Αλλά δεν το έχουν εδώ πέρα. Και η WL Gaming, άμα δεν τη βγάλουν μπροστά από νωρίς, τη βλέπω να μένει λίγο useless αυτή η MF. Ειδικά εναντίον Vi Orianna. Ενώ από την άλλη, ας κοιτάξουμε και τον draft από αριστερά. Η Team Fantasma έχουν χτίσει ένα draft το οποίο ναι, φωνάζει μετά. Έχουν το engage, έχουν το disengage. Μπορούν να στέλνουν τη Λεώνα μέσα να ξέρουν ότι υπάρχει καλή στα ulti μετά για να, για να την σώσουν. Αλλά πέρα από αυτό, κάτι, δεν ξέρω τι, αλλά κάτι με χαλάει. Ίσως μπορεί να είμαι λίγο στο μυαλό μου ότι η Orianna τελευταία δεν κερδίζει, ειδικά όταν δεν είναι με Nocturne, και να μου έχει μείνει αυτό το αρνητικό από το παγκόσμιο. Ίσως αυτό να αλλάξει μες στο παιχνίδι. Αλλά δεν ξέρω, κάτι δεν μ' αρέσει. Μπορεί, δεν με χαλάει καθόλου αυτή τη στιγμή, διότι η Orianna κιόλας δεν έχει την αδυναμία ότι δεν μπορώ να παίξω το sideline. Δεν υπάρχει κάποιος δεύτερος για να παίξει το sideline από το WL Gaming, εκτός αν σε κάποιο περίεργο σύμπαν πάει ο Carnage σε αυτό το πιο carry build με το Rod of Ages και πάει κι αυτός με την απειλή στο 1-3-1. Έχεις ένα ψηλό mid-game bridge στα χέρια του Nar, έχεις το early game που μπορείς να παίξεις και να πιέσεις, έχεις το late game με την Orianna, έχεις το engage με την Orianna, έχεις ένα τίμιο front-to-back team fight μαζί με ένα wombo combo και προφανώς έχεις πάρα πολύ καλά neutral objective. Νιώθω ότι παρότι δεν κάνει τίποτα τέλεια το combo των Team Fantasma, μπορεί να κάνει λίγο από όλα και να τους απελευθερώσει. Ακριβώς. Οι Team Fantasma έχουν clear πλάνο μπροστά τους, φάτε την MF και κερδίστε, εκτός αν έχει ξεφύγει με κάποιο τρόπο ο Mentos, ο οποίος είπα ότι έχει καλό matchup πάνω στον Pepe. Δεν περιμένω ο Pepe να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε αυτό το game. Όταν λέω να μην κάνει πολλά πράγματα, εννοώ να μην είναι 20 πίσω, γιατί σίγουρα έχει εμπειρία σε αυτά τα δύσκολα matchup. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάποιο solo kill, ας πούμε, στο mid lane. Αλλά ο Pepe θα στραγκλάρει. Θα τον φορσάρει λογικά σε κάποιο κακό recall. Θα του πάρει το TP από πάρα πολύ νωρίς, κάτι τέτοιο. Και θα σκελάρει λίγο καλύτερα ο Huey όσο πηγαίνουμε προς το teamfight. Αλλά εννοείται ο Pepe παίζει το Orianna με ένα καλό ulti. Όλο το value του το έχει βγάλει μέσα σε ένα teamfight. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι υπάρχει το μεγαλύτερο range του κόσμου. Μπορεί να πιάσει 2 και 3 άτομα με την ulti του αρκετά καλά, θα πω ο Pepe. Και το laning phase στην Orianna μπορεί το Huey να είναι καλό πάνω στην Orianna, αλλά το Orianna έχει από τα καλύτερα laning phases από mages. Γιατί έχει και αυτό το ενισχυμένο auto attack με το clockwork wind up. Έχει πάρα πολύ καλό zone control με την μπάλα, το slow, η ασπίδα στον εαυτό σου. Γενικά έχει πάρα πολύ καλά εργαλεία. Και προφανώς είναι και από τους καλύτερους laner που έχουμε εδώ πέρα στο GLL ο Pepe. Οπότε δεν με τρομάζει τόσο πολύ. Πιο πολύ θα έχω τα μάτια μου στραμμένα στο early προς mid game πάνω στους δύο junglers. Mm-hmm. Να δω πού θα κινηθούν, γιατί έχουν και δύο junglers που πρέπει να αρχίσουν να γίνονται active στο χάρτη. Συγκεκριμένα ο Manatee έδειξε ότι μπορεί να παίξει αυτή τη Vi ακόμα και όταν είναι πίσω. Δεν φοβάται να παίξει επιθετικά. Ο Carnage απ' την άλλη. Πλέον τον λέω one trick Volibear, να σου πω την αλήθεια. Παίζει πάρα πολύ Volibear και το κάνει καλά. Ξέρει πότε να dive, ξέρει πότε να χρησιμοποιήσει την ulti του για να βγάλουν αυτά τα 3-man dive χωρίς να υπάρχει καν tower. Ενώ ταυτόχρονα ξέρει και πώς να κάνει neutralize τον αντίπαλο jungler κλέβοντας κάποια αντίπαλα camps. Γιατί ο Volibear με το ε2 για παράδειγμα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα στους junglers οι οποίοι πάνε και σναϊπάρουν τα raptors του αντιπάλου
όπως λέμε, στο spawn τους, γιατί έχει πάρα πολύ AOE, ειδικά με το ε του και το passive του. Περιμένω τέτοιες επιθετικές κινήσεις στο early game από WL Gaming, γνωρίζοντας ότι θα έχει το priority ο Mentos, ενώ ταυτόχρονα και ο Ραφίτα μαζί με τον Chipsy πιστεύω θα το έχουν, μόνο και μόνο λόγω του Poppy Pick πάνω στο Καλίστα Λεώνα. Κοίτα, δεν ξέρω, νομίζω level 1 ανήκει κατά κράτος στο Καλίστα Λεώνα και αυτό πολλές φορές αλλάζει το match από αν κάνεις ένα κακό trade, αν αναγκαστείς να χαλάσεις ποτάκια. Μπορεί να αρχίσει να σε αφήνει από πίσω και μετά να μην μπορεί να πάρει τα ίδια trades που θα παίρνει ιδάλω. Ναι, το έχουμε δει να πηγαίνει και από τι δύο πλευρέ, αλλά νιώθω ότι το Καλίστα πάντα έχει ένα μικρό edge. Συν μην ξεχάσουμε ότι, ναι, υποτίθεται Λεώνα δεν πρέπει ποτέ να φτάσει πάνω στην MF, αλλά μία φορά να το κάνει. Αν πάρει το cleanse και σου περάσει και μία φάπα η Καλίστα μαζί με τον damage τη passive τη Λεώνα, αμέσω το lane σου έχει πάει full λάθο. Από την άλλη, δεν ξέρω, πάλι γυρνάμε σε αυτό που λέγαμε στο early game, στο pregame, συγγνώμη. Ο Νάιλ έχει την ευκαιρία να παίξει πάλι μαζί με τον Carnage και με τον Mentos. Έχει ένα matchup το οποίο δεν είναι το ιδανικότερο matchup για τον εαυτό του, αλλά μπορεί να κάνει setup πάρα πολλά ganks. Και το Chain CC υπάρχει, το damage ειδικά στο early game υπάρχει. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω WL Gaming να προσπαθήσει να βγάλει τον R εκτός παιχνιδιού από την αρχή. Είναι playable σίγουρα το matchup του, ειδικά μετά το Stride Breaker γίνεται πολύ πιο εύκολο και ίσως στο sideline να μπορεί να κοιτάξει για τα solo kills αργότερα. Ένας παίκτης ο οποίος επίσης μου γεμίζει το μάτι ότι ξέρει αυτά τα δύσκολα matchups, θα μείνει λίγο πίσω πιθανόν, αλλά μετά θα το γυρίσει όλο γιατί στο sideline είναι ακόμα πιο δυνατός. Από την άλλη, ο NAR είναι ένα champion το οποίο είδαμε ότι στα τρία item δεν σταματιέται. Και όταν οι αντίπαλοι έχουν AP, όπως έχει ο Mentos τώρα, αρκετό AP μαζί με τον Carnage που έχει τα ratios, βγάζει ένα Witch End τρίτο. Και δεν σε σκοτώνουν εύκολα. Μετά πρέπει ο Ραφίτα να αρχίζει να βαράει τον R. Και άμα ο Ραφίτα βαράει τον R, τότε μένει ελεύθερος ο Vendetta και ο Hungry και ο Pepe να περάσουν damage. Σαν γενικά ένα ωραίο παιχνίδι. Μ' αρέσουν και τα δύο draft. Στο παικτικό κομμάτι θα κρυθεί. Οι Team Fantasma έχουν τον Blue Side, οπότε μπορούμε να πούμε ότι έκανε ένα καλό draft και ενόχλησαν πολύ την WL Gaming παίρνοντας 4 bans. Αλλά μέχρι εκεί, στο game θα τα δούμε όλα. Να δούμε πάντως. Γιατί τώρα με το. Με το here to play μόνο τις ώρες του stream, εσύ μπορεί να είσαι μέχρι και 30% όφελος σε επιλεγμένα PC gaming περιφερειακά κορυφαίων brand στο kotsovolos.gr. Να θυμίσω ότι η προσφορά ισχύει μέχρι τις 11:59 βάζοντας το κωδικό gaming10 2024 στο καλάθι κατά ολοκλήρωση της παραγγελίας. Μπες και εσύ λοιπόν στο κόσμο το gamers και γίνε μέρος στο here to play και αποφελήσουμε προσφορές και διαγωνισμούς. Παρακολούθησε κάθε εβδομάδα το content του Κοτσόβολου που ανανεώνεται συνεχώς με gaming νέα, blog, βίντεο, αποκλειστικότητες και άλλες πολλές εκπλήξεις. Και με αυτό ας περάσουμε και στο πρώτο game. Πάμε λοιπόν στην αρχή της σειράς. Πρώτο game της ημέρας, Team Fantasma εναντίον WL Gaming. Και πραγματικά το hype είναι στο Θεό. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θα δούμε αυτό σαν πρώτο best-of. Όχι, θα με χάλαγε και το δεύτερο. Αλλά αυτό δεν ξέρω, κάτι μου κάνει. Είναι η WL Gaming με Team Fantasma. Είναι δύο ομάδες οι οποίες πάντα πάλευαν για τις top θέσεις. Με WL Gaming να κάνει ένα κακό split την προηγούμενη φορά. Αλλά πέρα από αυτό, η WL Gaming πάντα ήταν στις top 3 θέσεις που πάλευαν εκεί πέρα με την Fantasma και την Ανόρθωση. Και περιμένω με το νέο τους roster να έχουν κάνει αυτό το improvement και να ξαναγυρίσουν στα παλιά. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το δικό σου tier list, ναι, φίλε Λαμποκό, παίζει νούμερο 1 με τη νούμερο 4 ομάδα. Οπότε υποτίθεται. Γιατί με χτυπάς έτσι στα τώρα. Χάρτια. Γιατί εγώ τόσο τις επίτηδες έτσι. Ναι, πολύ αλλά ωραία, σου είπα ότι δεν είναι ότι τις βάζω και πολύ στα μακριά. Στα χαρτιά λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι και το μεγαλύτερο στα χαρτιά gap. Μου. Ναι, στα χαρτιά του Λαμποκόπ, αυτό πρέπει να είναι και το μεγαλύτερο gap που μπορεί να υπάρξει μέσα στη σειρά. Lens που βλέπω είναι όλοι στο top set και θέλουν να προσπαθήσουν να τιμωρήσουν κάπως τον Άιλ, ο οποίος κάθεται σε πολύ ωραία γωνία και θα το πει στο ρόλο τη Λεώνα και θα πει ούψ, ήρθε η ώρα να φύγω. Τεστάρουν λίγο τα νερά. Οι τύποι θέλουν να δουν πώς θα αντιδράσει η WL Gaming σε αυτό το lane swap. Γιατί στη χειρότερη θα βγουν even. Αλλά αν η WL Gaming δεν έχει πρακτισάρει αυτό το playstyle, τότε τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά για την Team Fantasma. Carnage πάει να σνάιπαρει τα Raptors, όπως έλεγα. Ξεκινάει από τώρα από το side της Vi. Όσο και ο Manatee είναι στο top side του. Του Carnage. Τα δύο support θα μείνουν στο medium μέχρι το level 2. Και μετά θα τρέξουν bot lane. Να δούμε. Τίποτα περίεργο μέχρι στιγμής στους ρούνους, δεν εντοπίζω. Κλασικά άφρος, κλασικά κόμετς. Ο Carnage προφανώς ελαφρώς πιο γρήγορο στο πρώτο clear. Μ' αρέσει που ξεκινάει από την αντίπαλη ζούγκλα. Είναι αυτό το οποίο αναφέρει συνέχεια ο Νίρο, ότι αν τώρα κάτι πάει στραβά ή αν θέλει να κοιτάξει για κάποιο dive που μπορεί να γίνει, αν πάνε τώρα προς το bottom side η ομάδα της Team Fantasma, έτσι ώστε να πάρει περισσότερο XP και ο Nuke, αυτός μετά μπορεί να γυρίσει και να πάρει και τη δικιά του ζούγκλα. Αν ξεκινούσε από τη δικιά του ζούγκλα, θα έχανε τουλάχιστον μισό τεταρτημόριο. Και ο Manatee είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε να μαζέψει τα υπόλοιπα ρέστα και να βγει πολύ πολύ πιο μπροστά. Ο Νούκ εντωμεταξύ έχει δύο CS από ό,τι βλέπω. Ενώ γενικά οι top laners
δεν παίρνουν CS στο lane swap, το αφήνουν όλα στο AD carry, αυτό κάνει και ο Νάιλ τώρα πήρε ένα, δεν ξέρω, κάτι γίνεται, πάνε να τα χάσουν τα AD carry και λένε και okay, θα το πάρω εγώ. Μπορεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνεται. Hungry Panda όμως, level 2, τρέχει. WL Gaming θέλουν το dive. Περιμένουμε TP από τον Nook, ο οποίος δεν έχει τσαρτζάρι Mega να ραμαδείς. Είναι πάρα πολύ μακριά από αυτό. Νομίζω αυτό θα το κοστίσει, γιατί άμα δεν κάνω λάθος, οι Νάρ συνήθως θέλουν να το έχουν στακαρισμένο για αυτό το dive. Το TP δεν έχει έρθει ακόμα. Hungry Panda είναι στο full HP και παίζει με Aftershock. Οπότε κατευθείαν οι WL Gaming δεν το ξεκινάνε καν. Πάνε πάνω στο Nook. Το dash είναι καλό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ξεφύγει, γιατί το stun του chips είναι αρκετό και θα πάρει το first blood οι WL Gaming. Και τελικά η WL Gaming ήταν πανέτοιμη για το lane swap της Team Fantasma και βγαίνει πολύ μπροστά, καθώς ο Nook πλέον δεν έχει TP και όλο αυτό το wave θα πάει χαμένο. Όποιος κόλλαρε το target selection σε αυτό το dive είναι ο πραγματικός MVP, γιατί απλά σκυπάρει στο Hungry Panda. Αυτός έχει Aftershock, δεν ξέρω αν έχει το W, αλλά είναι γενικά ένα πολύ tanky target και δεν είναι και αυτός ο οποίος σε ενοχλεί. Έρχεται ο Nook, γυρνάς αμέσως πάνω του, δεν έχει καν την ευκαιρία να φλασάρει, του παίρνει το teleport, του παίρνει τη ζωή. Και τώρα ο Νάιλ είναι αυτός ο οποίος κερδίζει πάρα πολλά πράγματα, γιατί αμέσως μπορεί να κάνει teleport στο top, να μαζέψει το λίγο παραπάνω XP και να αρχίζει να βγαίνει μπροστά ο ίδιος, τουλάχιστον στο κομμάτι του XP. Ναι, ο Νάιλ έχει κάνει σίγουρα πολύ καλύτερη δουλειά σε αυτό το κομμάτι, αλλά περισσότερο λάθος από τον Nook, ο οποίος έκανε TP πριν ξεκινήσει το dive. Αυτό ήταν το λάθος. Αν παρατηρήσετε στο παγκόσμιο, πάντα περιμένουν να πάρει κάποιο το άγκρο, βαρώντας το support και μετά κάνουν teleport. Γιατί ξέρουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει Poppy στο αντίπαλο team που θα σε κολλήσει στον τοίχο κατευθείαν. Δεν πρόλαβε ο Nook να φλασάρει. Δέχτηκε stun πρώτα βασικά από τον Carnage σε stun Poppy, οπότε δεν είχε και reaction να φλασάρει. Έκανε το Epsilon προς το wave που ίσως να του κόστησε. Θα ήταν λίγο καλύτερο να φύγει προς τα πίσω. Αλλά ναι, στην τελική το λάθος ήταν ότι δεν περίμενε το άγκρο να πάει στο Hungry. Μικρά trades υπάρχουν. Δύο άτομα έκαναν hover γύρω από τον Pepe. Ο Pepe δεν δέχτηκε κάποια πίεση, δεν ήταν εκεί ο Carnage και απλά θα συνεχίσουν να φαρμάρουν, οπότε και οι υπόλοιποι R-plus πάνε και πάνε στους, στα lane τους, με τον Chipsy να θέλει να δώσει περισσότερο χώρο στον Nile και να πιέζει λίγο το Vendetta. Δεν νομίζω να μπορεί να δεχτεί αρκετή πίεση ο Rafita έτσι ώστε να τιμωρηθεί η ομάδα της WL Gaming γι' αυτό, εκτός αν κάνει τώρα επιτόπου το commit στο bottom lane και ο Manati. Ο Manati βέβαια δεν έχει κάνει ακόμη το δικό του reset. Το πιγκάρουνε. Θέλουν να τα ευαρνούν bot lane, υπάρχει Meganar, τα στάνουν εκεί. Αλλά η Λεόνα θα φύγει με το recall. Το πίγκαραν, αλλά μάλλον το plate πίγκαραν. Καθώς ο Νάρ έμεινε λίγο παραπάνω και παίρνει αυτά τα extra gold. Εντάξει, στην τελική βλέπω τα πράγματα είναι αρκετά even. Κι ας είναι λίγο πίσω στα XP ο Nook, δεν νομίζω να έχει τόσο θέμα εναντίον του Νάιλ, ο οποίος δεν τον χάλασε κιόλας αυτό το lane swap. Ναι, κοίτα, σίγουρα ο Νάιλ βγαίνει πιο χαρούμενος αυτή τη στιγμή, γιατί με αυτό το XP μπορείς να έχεις λίγο παραπισσότερο χρόνο στο side lane ως Renekton, γιατί υποτίθηκα πως το Trinity Cleaver εκεί είναι που χάνεις τελείως την μπάλα και δεν μπορείς να ματσάρεις τον Άρον. Άρα έχει πάντα το πρώτο λόγο, έχει πάντα το control, τους τρόπους να ξεφύγει, το περισσότερο pressure στο lane, στο χάρτη, στο plates, κουλουπού, κουλουπού. Τώρα δεν θα υπάρχει αυτό για λίγο ακόμα. Αυτό που υπάρχει είναι ο πρώτος δράκος, είναι Mountain και επιτόπου στο spawn του, 30 δευτερόλεπτα αργότερο, ο Carnage το ξεκινάει, το τραβάει μακριά από το Vision Control το οποίο δίνει το Scuttlecrab και με το Chipsy να είναι και αυτός κοντά στην περιοχή, θέλουν να τον διεκδικήσουν επιτόπου. Οι τύποι ξέρουν τι γίνεται, το θέμα είναι αν μπορούν να το παίξουν. Μέντος έχει το πράιο και αν δεν κάνω λάθος χτυπάει level 6 σε αυτό το wave και μετά τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ άμα θέλεις να παίξεις το team fight. Πέπε επίσης χτυπάει level 6 βέβαια, άμα χτυπήσουν μαζί. Βλέπω ότι το lane του δεν πάει πάρα πολύ άσχημα. Είναι στα 50 CS και οι δύο, χωρίς να έχουν ανταλλάξει τίποτα. Τα teleports χρησιμοποιήθηκαν πριν λίγο. Οι WL Gaming θα πάρουν τον πρώτο δράκο χωρίς κανένα contest. Ενώ υπάρχει κρόσμα play, Καλίστα και Vi είναι πάνω στα voids και παίρνουν τα τρία πρώτα για την Team Fantasma. Οπότε τώρα βγάζει και νόημα το γιατί κρατάς την Καλίστα τόση ώρα στο topside. Θες απλά να διεκδικήσεις τα voids για τον εαυτό σου, θες να προσπαθείς να επιταχυνθείς με αυτά. Οπότε κοιτάζουμε για ένα play το οποίο θα εξελιχθεί σε περίπου 8 λεπτά από τώρα. Θες τη δεύτερη τριπλέτα σε 5 λεπτά και μετά θες να παίξεις και για το Rift Herald. Και με αυτό να επιταχύνεις τελείως την κατάσταση στο χάρτη. Να πας και να πεις, παιδιά, εμείς μπορούμε να ανοίξουμε επιτόπου το midlane. Μπορούμε να ανοίξουμε δύο πύργους στο sideline και να βγούμε ξαφνικά έξτρα 1500 με 2000 γκολ μπροστά. Εν τω μεταξύ, ο Mentos δεν πηγαίνει για το TR build που μου φαίνεται λίγο περίεργο εναντίον Oriana και Vi, αλλά και Καλίστα. Έτσι, μπορεί να μπλοκάρει το Rent άμα το κάνει σε κακό timing ο Vendetta και να τον βοηθήσει πάρα πολύ με αυτό το spell. Οπότε θα είναι σίγουρα πάρα πολύ πιο τρομακτικός μες στο fight για τους αντιπάλους, αλλά άμα το πιάσουν θα τρώει one shot από παντού, γιατί θα παίξει Ludens σε Horizon Focus λογικά, το οποίο ναι κάνει πάρα πολύ damage, αλλά δέχεται και one shot, οπότε ο Manati νομίζω έχει ξεκάθαρο target πάνω του. Κοίτα, είναι και αυτός, είναι και Rafita, αυτά τα δύο είναι τα targets έτσι κι αλλιώς. Οπότε λέει,
Αν εμένα με βγάλουν ώρα φύτα, μπορεί να κάνει πολύ ζημιά. Μου άντι ξεκινάει ένα μικρό trade τώρα. Αλλά νομίζω ότι Chipsy δεν πρέπει να έχει θέμα. Έχει θέμα. Ουλτάρι, δεν υπάρχει W από την Poppy να θυμηθούμε. Άμα τζοϊνάρει η ομάδα, μπορούν να το πιάσουν. Αλλά ο Chipsy είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και ο Hungry Panda είναι level 3. Οπότε δεν μπορεί να ακολουθήσει από απόσταση. Ήταν λίγο φιλόδοξο, θέλω να πω εγώ αυτό. Ήταν αρκετά μακριά από την άλλη και ο Pepe, οπότε δεν μπορούσε ποτέ να ακολουθήσει, δεν μπορούσε ποτέ να βάλει την ασπίδα πάνω στον jungler του και να προσπαθήσουν να πάρουν ένα kill. Θα πάρουν ένα plate, ενώ πάει για το play ο Nook πάνω στο Ραφίτα. Θα το πάρει το cleanse και πάρα πολύ από το HP. Θα πάρει και το flash του. Θέλει το ένα για ένα για να χάσει εδώ πέρα το wave. Πολύ ωραία κάνει position τον εαυτό του. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει μισό commit και μισό έξω. Νομίζω ήταν obvious ότι δεν το σκοτώνει χωρίς να πεθάνει. Νομίζω πάει και το 1v1. Βενέτα πάτησε και αυτό ulti στο top side. Προσπάθησε να πάρουν κάτι cleanse από ό,τι βλέπω από το Vendetta και ulti για να μην δεχτεί το dive. Απ' την άλλη, ο Nail. Το Carnage Plate, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Θέλει να ολτάρει απλά το tower και να ταϊβάρουν. Θα πάρουν και τώρα το πρώτο plate. Θέλουν το Hungry Panda, αλλά δεν κάνουν commit. Τώρα πάνε πάνω του. Τα stuns είναι πάρα πολλά. Το ένα μετά το άλλο. Hungry είναι αρκετά tanky. Τώρα θα προκάρει το aftershock, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τρέχουν να ξεφύγουν γιατί ο Pepe έχει έρθει και φοβάται να φλασάρει τον τοίχο. Το σκέφτηκε για λίγο, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Ο Vendetta δεν έχει μάνα και δεν μπορούσε να ουλτάρει την Λεώνα γιατί το είχε πατήσει λίγο νωρίτερα σε ένα σημείο που δεν είδαμε. Ναι, το πάτησε όταν προσπάθησε να τιμωρήσει για πρώτη φορά. Νάιλ εδώ πέρα ψάχνει. Έχει το W. Αλλά δεν θα κάνει commit και το Dice λέει έχει flash ακόμα Vendetta και απλά θα με τιμωρήσει ενώ ο Carnage... δεν τον είδανε. Δεν τον έχουνε δει. Ο Vendetta δεν έχει το cleanse του και δέχεται το ένα stun μετά το άλλο. Ο Nile θέλει να το στανάρει και να πάρει το πρώτο kill. Ο Chips είναι κοντά και θα τον κολλήσει στον τοίχο. Πάρα πολύ καλό Tower Agro Exchange από την WL Gaming 0-3. Η WL Gaming είναι σίγουρα πολύ διαβασμένη σήμερα. Ακριβώς, βγάζει τον εαυτό της πάρα πολύ μπροστά. Με Carnage και Nile να είναι εκεί σε όλα τα plays μαζί με το Chipsy. Έχουν τιμωρήσει πολύ καλά το early game της Team Fantasma και οι ίδιοι αρχίζουν και βάζουν τον εαυτό τους σε μια πολύ πολύ πλεονεκτική θέση καθώς ούτε καλή στα βγήκε μπροστά, ούτε ο Nair μπορεί να πιέσει ιδιαίτερα, αλλά η Miss Fortune έχει περάσει την πλειονότητα της αμήχανης φάσης πολύ πολύ χαλαρά. Έχει ήδη το BF Sword, θα αρχίζει να χτίζει προς τον Bloodthirster πολύ πολύ γρήγορα. Για τώρα η Poppy βγάζει πάρα πολύ value σαν pick. Της WL Gaming είναι σε όλα τα kills, ενώ ταυτόχρονα έχει κρατήσει safe την ομάδα της. Κάθε φορά απλά ματσάρει τα roams του Hungry Panda, δεν τον αφήνει να παίξει. Βέβαια ο Hungry μόλις χτυπήσει level 6, σίγουρα έχει πολύ πιο εύκολο engage από μακριά με το ulti του. Το είδε το κορδάκι, κοιτάξτε, θα το πάρει. Πάνε στο bot lane, ξαναγυρνάνε οι παίκτες στα κανονικά τους lane ας πούμε, έχοντας πάρει πολλά plates από εδώ και από εκεί. 3 plates στο bot lane για την κάθε ομάδα, ενώ στο top lane ο Nook θέλει να συνεχίσει να προκάρει τα demolish ακόμα και μπροστά στο Nile. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτή τη στιγμή. Ο Nile είναι αρκετά καλά και ο ίδιος με το Phage έχει το extra movement speed, έχει το extra tankiness. Απ' την άλλη, ο Manatee θέλει να συνεχίσει τα aggressive plays. Δεν έχει Sam's Rafita και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα στόχος. Βέβαια, Vendetta ακόμα δεν έχει ulti για περίπου 10 δευτερόλεπτα και ο Carnage το έχει μυριστεί. Με την Team Fantasma απλά να εκμεταλλεύεται την υπεραριθμία τους ή τουλάχιστον την πίεση που έβγαλαν για να καταφέρουν να πάρουν ακόμα ένα plate. Ναι, δεν υπήρχε το Fate Call από το Vendetta, οπότε ο Hungry δεν τραβάει για τώρα τη σκανδάλη. Πάνε όμως για το Mentos. Θέλουν το combo που έλεγα νωρίτερα και νομίζω απλά το θα το βρουν εδώ πέρα. Είναι σαν τον Octon Oriana, αλλά είναι Vi Oriana. Ο Mentos δεν έχει που να πάει. Κάνει καλά steps, να πούμε την αλήθεια. Άμα ο Manatee έκανε ένα λάθος με το Q του εκεί πέρα, ίσως και να ξέφευγε, αλλά θα βρει το πρώτο τη skill η TP. Οπ, ωραία trade και από το Νιού και εδώ πέρα. Αρχίζουν και μαζεύουν τα plates. Καθημερινά η διαφορά στο Gold εξαϊλώθηκε. Και αυτό είναι και πάρα πολύ καλό timer γιατί τώρα σπονταράν η δεύτερη τριπλέτα από τα grabs και πάνε επί τόπου να τιμωρήσουν. Ο Carnage είναι στην άλλη πλευρά του χάρτη. Θέλει ίσως να παίξει για τον Draco, ο οποίος σπονάρει τώρα. Αλλά πρώτα θέλει να πιέσει είναι το αντίπαλο bottom lane. Είναι πάλι το exchange από ό,τι βλέπω. Οι TP θα πάρουν 6 voids. Δεν ξέρω κατά πόσο η WL Gaming το ήθελε αυτό. Πάντα λέγαμε ότι η WL Gaming είναι η ομάδα με τους περισσότερους δράκους. Αλλά στο meta που είμαστε τώρα δεν ξέρω κατά πόσο βολεύει. Βέβαια, δεν σημαίνει πάντα ότι 6 void grabs είναι και defeat για την αντίπαλη ομάδα, γιατί αν της βγει το mid-game, η WL Gaming παίρνοντας soul, θα πω ότι έχει ένα πολύ καλύτερο advantage από ότι το να είχε 6 voids. Η ανταλλαγή θα γίνει, ο Carnage ήταν στο σωστό timer, προστάτεψε τον bot, ενώ ταυτόχρονα πήρε και το objective. Εντάξει, το bot είναι ακόμα ok, αλλά θα έλεγα ότι είναι το ίδιο και για την ομάδα Team Fantasma προς παρόν. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε τις επιμέρους διαφορές στο gold, γιατί νιώθω ότι είναι μηδενικές. Σε σχεδόν κάθε lane, ίσως να υπάρχει μια ελάχιστη διαφορά στο top side, αν και εκεί πέρα μαζί τώρα με τα plates, ο Nuke πρέπει να είναι αρκετά δυνατός. Βλέπουμε ότι προκάρει ακόμα και να αντιμόλεις. Έχει 6 voids τώρα. Δηλαδή, μία να το βαρέσει από μακριά, ξέρει ότι περνάει 200 damage. Οπότε, ένα auto τη φορά κάνει τη δουλειά.
Ο Chips είναι πάλι εκεί για να σώσει την ομάδα του. Δεν μπορεί να μπει ο Manatee με το Q του. Σηκώνει στον αέρα στον Nook, ο οποίος έκανε το ult του λίγο νωρίτερα. Ο Nile έχει το flash και νομίζω κοιτάει να το στανάρει. Αλλά προλαβαίνει ο Nook να κάνει το stun όσο βγαίνει στο Mininar, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Απλά θα πεθάνει. Πολύ καλή δουλειά από τον Chips, ο οποίος διάβασε το play της Team Fantasma και ήταν στο σωστό σημείο. Γενικά ο Chips είναι στα σωστά σημεία, τις σωστές στιγμές και τιμωρεί συνέχεια την ομάδα W Gaming, είτε παίρνοντας τα κουμπιά, είτε παίρνοντας τα kill. 4 στα 4 kill participation στο mid, μια ulti πιάσει το Mentos. Για το Mentos, ο οποίος δεν έχει flash από νωρίτερα, τον φέρνουν πίσω με το Shockwave. Απίστευτο step back από τον Hungry. Δεν ξέρω αν κατάλαβες τι έκανε, για να τον φέρει πίσω με το Shockwave. Πολύ ωραίο understanding το πώς δουλεύει το ulti της Orianna. Θα πάρουν ένα εύκολο kill. Είναι αυτό που έλεγα, όταν παίζεις Vi, κοιτάς το mid lane. Hungry, δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις και έκφλαση εκεί πέρα. Είναι μόνο θάνατος ή η σωτηρία του Vendetta, γιατί υπάρχει το Fate Call. Το Fate Call είναι ένα πολύ καλό spell όταν το supporter μαζεύει το Pokémon. Ακριβώς, και βγάζει πολύ πολύ value για την ομάδα των Φαντασμάτων, η οποία με αυτά και με αυτά είναι πάλι even σε gold και ελαφρώς μπροστά μάλιστα. Ενώ φαίνεται να χάνει τα plates. Μόνο και μόνο τα plates, μόνο και μόνο η πίεση που έχει δεχτεί ο Mentos τώρα, επειδή έχει πάει και το πιο aggressive build και δεν μπορεί να παίξει aggressive μόνος του, είναι αυτά που βγάζουν πολύ value για τους πρωταθλητές GLL. Σίγουρα πολύ καλή δουλειά από τον Πέπε. Δεν περίμενα να πάει έτσι το matchup. Δεν το είδαμε και πολύ, καθώς γινόταν action αλλού. Αλλά σίγουρα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, γιατί το matchup δεν θα έπρεπε να πάει ακριβώς έτσι. Even στα CS, μόνο και μόνο από αυτό είναι win για την Orianna. Ξέρει ότι μπορεί να βγάλει value αργότερα έτσι και αλλιώς, και οι δύο θέλουν να σκυλάρουν. Επόμενο objective θα είναι το Herald, το οποίο βγαίνει σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και οι ομάδες κάνουν τα reset για να είναι εκεί στην ώρα τους. Και δεν σε λίγο τα λέει ένα Silence. Αμέσως ο Pepe πάει στο bot, έχει το δικό του item, έτσι και λέει θέλει να σκελάρει. Στέλνει τον Vendetta στο mid lane, λες δεν θα πάω στο top, δεν έχει νόημα, δεν έχει πύργο έτσι και αλλιώς. Και από την άλλη ο Nuke, ο οποίος δεν έχει teleport, παραμένει στο top. Οπότε θέλεις να πάρεις τώρα control των lanes και να κοιτάξεις για play γύρω από το Herald. Το κακό είναι μόνο ότι ο Vendetta δεν έχει ακόμη το δικό του item και δεν έχει την ulti του. Είναι δύο πολύ σημαντικά εργαλεία αυτό, και το Blade of the Ruined King αλλά και το Fate Call για μια καλή στα γύρω από ένα στενό σημείο όπως το ποτάμι. Σκύπαρε τις tier 2 μπότες ο Ραφίτα, όπως κάνουν και οι περισσότερες MF πλέον. Για να πάρουν το item, παίρνουν κατευθείαν Bloodthirster. Hungry Panda ίσως και να πιάσει και αυτή τη φορά, δεν υπάρχει καλή στιγμή να τη σώσει. Ο Chips την έχει κρατήσει στην άλλη άκρη του map και ο Hungry Panda είναι μόνος του. Θα πεθάνει από το Ραφίτα. Και πλέον το Herald Play γίνεται ακόμη πιο γρήγορο για την WL Gaming και πιο δύσκολο για την TP. Vendetta τον τραβάει για λίγο πίσω ο Chipsy, αλλά δεν θα πεθάνει. Βλέπει απλά το Hungry να πεθαίνει και λέει ας φαρμάρουμε, το Herald είναι δικό τους. Είναι δικό τους, αλλά καίγεται λίγο στο bot, καθώς ο Nile εδώ πέρα μπορεί και να πιαστεί αμέσως, κάνει το slice, αλλά νομίζω δεν έχει είναι dead. Βασικά πρέπει να φλασάρει, δεν είναι σίγουρα dead. Πάνε για το combo, για τώρα θα τον σώσουν όμως τα Cinders, γιατί υπάρχει το extra movement speed από τα Infernal Cinders τα οποία είναι στο πάτωμα. Και δεν χρειάζεται καν φλασάρι. Κοιτάξτε το mid lane. WL Gaming αντί να πάρει το Herald, λέει ας πάμε να πιέσουμε επί τόπου. Μοιράζονται τον gold 2-3, αλλά μαζεύουν ένα πάρα πολύ σημαντικό πύργο. Το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή χάλασε το χρόνο σε αυτό και με τον Nuke να έχει το απόλυτο πράγμα στο top lane, παίρνοντας το μισό HP plus από τον Mentos, ο οποίος δεν έχει και το δικό teleport. Τώρα, ίσως το Herald να ξανανίκει προς την πλευρά της Team Fantasma, η οποία μπορεί να πάει να ξαναξεχυθεί στο χάρτη, στο top side, να μαζέψει το Herald και με αυτό να συνεχίζει να πιέζει πάρα πολύ το map state. Ήδη έχει δύο πύργους εναντίον ενός. Αν καταφέρει απλά και σοφαρίσει και την κατάσταση στο mid lane, σίγουρα θα νιώθει πολύ χαρούμενη. Έχει και 6 void grabs. Σίγουρα το Herald το κοιτάει στα μάτια και λέει: «Ει, είναι πάρα πολύ καλό για να το πάρουμε». Λογικά θα πάνε για εκεί. Όσο ο Nile είναι στο bot lane, θέλει να πάρει και το CTR1. Ναι, θα πέσει. Ήταν και η ώρα του να πέσει. Πολύ ωραία live. Πέσανε τα plates, οπότε γι' αυτό βλέπουμε πολλά towers και TR1 συγκεκριμένα να εξαφανίζεται από το χάρτη. 2-5 παραμένει το score, με WL Gaming να νικάει στα kills, να νικάει στους δράκους, αλλά τα gold να παραμένουν even. Η Team Fantasma είναι μια πολύ καλή ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Πάντα ανταλλάσσει πράγματα στο map, κάνει καλό cross map. Όντως, και αυτό φαίνεται κιόλας, το γεγονός ότι είσαι τόσο πίσω στο kill score και παραμένεις even στα gold. Και πλέον το even φαίνεται, λένε και περισσότερο τα items, τα spikes τουλάχιστον, θα έλεγα ότι είναι παντού τα ίδια. Ίσως μια μικρή διαφορά είναι στο top και στο mid. Το mid έχει μισό item παραπάνω ο Πέπε, αλλά απ' την άλλη δεν έχει στα κάρτα το πρώτο item, οπότε θέλει ακόμα αυτά τα 30 stacks για να πούμε ότι είναι ένα δυνατό item. Απ' την άλλη, στο top, ο Nile έχει παραπάνω το Tunneler. Είναι αρκετά τίμιο component όσον αφορά τα base stats που σου δίνει. Και τώρα, αν γυρίσουμε στο Herald, γυρνάμε την προσοχή μας στο τρίτο δράκο. Είναι σε καλό timer. Ο Πέπε μόλις στάκαρε το Archangels του, είναι σε τεράστιο power spike, όντας level 11.
Θέλω να δω αν θα πιάσει καλό ulti, γιατί πραγματικά θα αλλάξει όλο το teamfight και πρέπει να τον προστατέψουν κιόλας, γιατί για τώρα κάνει πιο πολύ damage από το Vayndetta, ο οποίος έχει μόλις ένα item. Στακάρουν και τώρα τα spears. Λογικά τον Drake θα πάει στην TP, είναι δύσκολο να σπαϊντάρει μέσα από αυτό. Hungry Panda πετάει όλα τα spells στον Nile, δεν είναι αρκετό. Το Dominus ανοίγει. Το Drake θα πάει στην Τυμφάντασμα, είναι αυτό που θέλανε, αλλά ο Hungry θέλει και λίγο παραπάνω. Πάνε για τον Nile, το Flash είναι ακόμα up. Βέβαια μπαίνουν όλοι πάνω του. Το Fear είναι πάρα πολύ καλό από το μέτρο και το ulti θα αποτελειώσει το Manate. Ενώ το Shockwave είναι καλό πάνω στο ulti του Nook, ο οποίο πλασάρει μακριά. Vendetta θα πάρει το πρώτο για την Τυμφάντασμα, ο Μέντο έχει καθαρίσει έναν. Το Fate Call είναι πάλι πάνω στον Nile, ο οποίο έχει ακόμα το Flash του και δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τόσο commit πάνω του, αλλά δεν θα βγει στην τελική. Πάνε για το Mentos, θα πάρουν το kill, ναι, αλλά θα πεθάνει και το support της Team Φάντασμα. Ραφίτα πρέπει να τρέξει, αλλά ο Nile δεν θέλει να τρέξει με τίποτα γιατί έχει Stride Breaker και απλά τρέχει πάνω στο Vendetta, τον τελειώνει. 4-9 το score, η Team Φάντασμα έπρεπε να αρκεστούν στο γεγονός ότι πήραν το δράκο και να αποτελειώσουν το fight, όσο ο Pepe έτρεχε και λίγο τον τσίπισε, θα πάρει ένα τελευταίο kill. 5-9 τελικά το score, καταφέρνει και ο Pepe να μαζέψει ακόμα ένα kill για τον εαυτό του στο 2-0-3. Και το fight πήγε πάρα μα πάρα πολύ back and forth με την WGM να παίρνει το παραπάνω kill. Αλλά νομίζω ότι με τον Draco ισοφαρίστηκε η κατάσταση. Ειδικά αν τώρα καταφέρει ο Pepe και με τα 6 grabs μαζέψει τον πύργο, που δεν είναι το δύσκολο. Παίρνει, αλλά το αφήνει πάρα πολύ low. Αλλά ακριβώς αφήνει πάρα πολύ low. Αν έπαιρνε και το πύργο, σίγουρα η Team Φάντασμα θα είναι πολύ πολύ χαρούμενη. Pepe βρήκε το ulti, βρήκε το ulti μετά και ο Nook σε ακολουθία. Πολύ καλό play, σκοτώνοντας δύο άτομα, αλλά πόσο ωραία το έπαιξε ο Mentos στο fight, ο οποίος βρήκε το ένα fear μετά το άλλο. Υπήρχε κάποιο misinfo ότι δεν έχει flash ο Nile, δεν ξέρω γιατί. Και το fight ξεκίνησε από το Hungry Panda πάνω στο Nile, δεν ήταν καν close να το σκοτώσουν. Μετά, η Vi ultari πάνω στο Nile, πάλι δεν είναι καν close να το σκοτώσουν. Και μετά ουλτάρουνε με καλίστα, πετάνε τη Λεώνα πάνω στο Nile, όπου εκεί χαλάει το flash στην τελική και γυρνάει το fight υπέρ της WL Gaming. Δεν ξέρω γιατί έγινε τόσο commit πάνω του. Ίσως σκέφτηκαν, είναι το μόνο target το οποίο έχει kills, γιατί μέχρι τότε δεν είχε τα 3 kills που βλέπουμε τώρα ο Ραφίτα και ήταν στο 3-0 ο Nile, οπότε λένε άμα σκοτώσουμε το Renekton, όλο το gold lead φεύγει από την WL Gaming. Αλλά δεν τους βγήκε από το play. Θα χάσουν τάρο στο top, θα χάσουν και Herald. Χάνουν το τάρο στο mid από την άλλη, η WL Gaming, οπότε παραμένει ψηλό even το game. Βέβαια με το Herald να περνάει στην πλευρά του WL Gaming, αυτοί θα έχουν το πρώτο λόγο για τα επόμενα λίγα λεπτά. Και Team Phantom προσπαθεί να κάνει overload την άλλη πλευρά του χάρτη. Το θέμα είναι ότι ούτε waves έχει, ούτε τον τρόπο να κάνει dive πάρα πολύ εύκολο με τον Nile να είναι αρκετά tanky με τον Dominus αν χρειαστεί. Το engage θα γίνει ακόμα. Θέλουν να πάρουν το tower σιγά σιγά ATP, αλλά δεν του αφήνει WL Gaming. Είναι όλοι γύρω από τον botlane. Τσίψη, νομίζω μπορεί να πιάσει εδώ κάτι. Ο Manet το καταλαβαίνει και έχει μακριά με το Q του. Ο Nook δεν είναι ακόμα στο Meganar. Για τώρα το παιχνίδι βασίζεται στον Pepe, ο οποίος είναι στο 100% kill participation. Μόλις βγάλει και το Liandris, θα έχει μια πιο εύκολη δουλειά στο να σκοτώνει Renekton, Volibear και Bobby που θα βρίσκει μπροστά του στο frontline. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτή είναι η δουλειά του. Εμένα η Oriana στο meta μου κάνει σαν ένα champion το οποίο ναι είναι και λίγο supportive λόγω του ulti της και του shield που δίνει. Και αλλά θα ήθελα να πηγαίνουν full AP. Και το movement speed είναι, αλλά το ακούω αυτή τη στιγμή το Liandris, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 3 άτομα που χτίζουν HP items σε την απέναντι πλευρά. Είναι η Pop, είναι ο Renekton, είναι και ο Volibear προφανώς. Οπότε σιγά σιγά το Liandris βγάζει αρκετό value. Μπορεί το damage του να μην είναι instant όπως θα ήταν από κάτι άλλο. Αλλά υπάρχει. Ο Τσίψη πιάνεται, δεν προλαβαίνει να πατήσει W. Έχουν χαλάσει πάρα πολλά κουμπιά πάνω του, αλλά τον έχουν σκοτώσει. Να δούμε αν είναι αρκετό, γιατί ο Pepe πρέπει να τρέξει από τον Bullet Time και ο Nile είναι πάνω του. Θα πάρει το πρώτο shutdown και θέλουν και τον Manate για να πάρουν Baron. Είναι πάρα πολύ low, jungle STP, δεν έχει το flash και ο Karan θέλει να τον αποτελειώσει. Double kill για τον Nile. Και γυρνάνε την προσοχή του στον Baron κατευθείαν. Ένα overcommit πάνω στο support τη WL Gaming. Οι Team Φάντασμα χάνονται λίγο στο tempo εδώ πέρα. Έχουν αφήσει ακόμα τον Nook να πάρει το tier 2 στο botlane, αλλά είναι τον Baron το οποίο του πονάει. Ο Demonic μπορεί να έρθει ακόμη και με teleport, υπάρχει και πιο πίσω, υπάρχει και μέσα στο pit και έχει το Meganar τώρα, όμως θέλει να πάρει το πύργο, είναι μπροστά στον Mentos και στο 3v2 από την άλλη πλευρά, Vendetta μαζί με Hungry Panda θέλουν να απειλήσουν, αλλά δέχονται πολύ ζημιά. Πόσο μάλλον ο Ραφίτα το χιλάρι όλο με τον Bloodthirster. Μυρίζομαι Baron για WL Gaming, καλό play. Όχι ακόμα λέει την Φάντασμα. Έρχεται ο Pepe με teleport, δεν έχει το ulti αλλά μπορεί να βοηθήσει τον Hungry Panda. Πάνε πάνω στον Ραφίτα. Πολύ ωραίο interruption πάνω στο ulti της Poppy. Θα σκοτώσουν τον Ραφίτα. Αλλά ο Baron έχει περάσει την WL Gaming και ο Vendetta φλασάρει λίγο περίεργα πάνω στην WL Gaming. Και απλά τον αποτελειώνουν. Godlike για τον Nile που σου είπα ότι θα κάνει τη διαφορά σε αυτό το series. Κυνηγάει το Legendary. Θέλει τον Pepe ο οποίος έχει φλάσει λιγότερο από 20 δεύτερα. Αλλά δεν νομίζω να το έχει στην ώρα του. Το stun είναι καλό. Έρχεται ο Manate να τον σώσει. Διπλό slice, διπλό dice.
Είναι νεκρός, legendary, αλλά 900 shutdown και το mana για την άλλη. Έχει έρθει και η υπόλοιπη Team Fantasma να πάρουν κάποια baron και κάποια shutdown. Ο Carnage εδώ ίσως γκρίνταρε. Σώζεται για τώρα με το Sundered Sky, αλλά δεν είναι αρκετό. Θα σωθεί για λίγο παραπάνω, αλλά θα πεθάνει. Wow, πάρα πολύ καλά fights και από τις δύο ομάδες. Ο Mentos καθαρίζει για την WL Gaming και βγάζει πολύ μπροστά την ομάδα του. 2,5 λεπτά σε refight με την WL Gaming. Βγαίνει νικήτρια, πολύ goal στις τσέπες της και δύο baron buffs σε δύο μέλη, στο mid lane και στο support. Μπορεί να μην είναι τα καλύτερα, αλλά τουλάχιστον τα έχουν για να μπορέσουν να πιέσουν λίγο παραπάνω. Τώρα έχει σπονάρει ο επόμενος δράκος, είναι ο τέταρτος και θα ήταν το soul point για WL Gaming, αλλά κανένας jungler δεν είναι up και ο Manat είναι πρώτος. Ο Manat είναι εκεί, όντως θέλει απλά να σταματήσει το tempo του WL Gaming, οι οποίοι παίρνουν τα πάντα για τώρα. Είναι συν 2.000 gold από το baron play τους και σε πολύ καλό spike τα δύο carries. Mentos μαζί με Rafita έχουν από 2,5 και 3 items. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω τι τους σταματάει από το να κερδίσουν όλα τα teamfight. Χρειάζεται ένα μικρό θαύμα ATP, γιατί ναι, δεν είναι εκτός game, εννοείται. Είναι 3 κάπα gold πίσω και έχουν και 6 void grabs. Αλλά για τώρα φαίνεται να χάνουν τα fights, βρίσκουν καλύτερα position και δεν έχουν βρει την απάντηση πάνω στον Nile. Καμία όντως. Στο 8-1 και 5 το Steraxon κάνει πάρα πολύ τάγκη με στη δικιά του ulti. Ευτυχώς για την Team Fantasma δεν έχει ακόμη το level 16, τι αν το έχει δεν ξέρω αν θα υπήρχε το damage εκεί πέρα. Στα items τα οποία είναι ακόμα η ίδια η TP. WL Gaming απ' την άλλη έχει μερικά πολύ καλά items, πολύ κοντά στο Infinity και Rafita. 2,5 items για το Mentos, ο οποίος είδαμε πόσο πολύ πονάει την αντιπαλημάδα, ενώ ακόμα και... Γυρνάνε πάνω στο Mentos, τον έχουν πιάσει. Καλό. Δεν ξέρω τι position ήταν αυτό. Δεν φλάσαρε ποτέ. Shutdown για το Vendetta, ενώ ταυτόχρονα ο Pepe είχε μείνει στο top και πήρε 700 gold tier 2 tower μόνος του. Το ίδιο κάνει και ο Nile στο botlane, καθώς τελειώνει και τον Baron σε 40 δεύτερα. Έχουν ένα τελευταίο siege, γυρνάνε πάνω στο Nile, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το shutdown, οπότε δεν φοβάται να παίξει aggressive. Προκάρει το Sterax, ουλτάρει κατευθείαν ο Karnat, θέλουν να πιάσουν τον Pepe, του παίρνουν το flash. Αλλά ο Hungry είναι εκεί, το ίδιο και η WL Gaming, δεν ξέρω αν βολεύει αυτό το fight καθόλου την Team Fantasma. Το Mega Nard δεν θα προλάβει να έρθει. Ο Nile έχει σκοτώσει, αλλά έχει πεθάνει ταυτόχρονα, το bullet time είναι καλό. Θα πιάσουν για τώρα ποιον, πάνε για το Manatee, αλλά ταυτόχρονα Vendetta έχει σκοτώσει το αντίπαλο support και ο Manatee ξεφεύγει με πάρα πολύ λίγο HP. Η Team Fantasma βρίσκουν το fight. Double kill για τον Pepe και σε λίγο θα το κάνει triple kill. Δεν νομίζω πως ο Karnas μπορεί να κάνει κάτι για αυτό. Το kill θα πάει στο Vendetta και ξαφνικά το Baron play γράφει 0. Ναι, ακριβώς την ώρα που έκανε και expire, η Team Fantasma βρίσκει το teamfight, τον teamfight παντού. Και ενώ φάνηκε ο Nile να κάνει την κατάσταση ακόμα καλύτερη, ξαφνικά δίνεις τόσα πολλά shutdown στη TP, η οποία τώρα μπορεί να αρχίσει να κάνει πάλι push out waves, μπορεί να ισοφαρίζει λίγο την κατάσταση στο χάρτη, να βάλει πάλι το δικό της vision. Και κοίτα το gold! Η διαφορά είναι στα 1000 και ναι. 1000 στο 25 είναι πολύ λίγο. 3 drakes βέβαια για την WL Gaming, οι οποίοι ακόμα κρατιούνται στο παιχνίδι με αυτό το win condition. Το Herald σπόναρε όσο ήταν νεκρός ο Carnage, επειδή του τελείωσε από το timer. Είχε σπονάρει από το base δηλαδή. Οπότε by default ήρθε προς το mid lane. Δεν νομίζω να κρασάρει ποτέ. Και πλέον ο Vendetta είναι σε καλό σημείο. Πήρε 2 kills στο τελευταίο fight. Δεν έχει ακόμα το τρίτο του item. Αλλά σε λίγο θα το έχει. Το Witch End έρχεται. Witch End, όχι. Δεν, Terminus, όχι. Terminus, ισχύει. Όχι, περίμενε. Με έχει μπερδέψει. Με έχει κολλήσει. Hungry πάντα. Και ο ίδιος κολλάει λίγο στον τοίχο με τον Chipsy. Αλλά δεν έχει κανένα θέμα. Είχε και το Vendetta κοντά. Βασικά βλέπω δεν υπάρχει ulti από την Καλίστα. Ενώ πιάνε το Rafita. Γυρνάμε στο Week 1 WL Gaming από Rafita. Τρισούλτι ήταν αυτές βέβαια. Ήτανε τρισούλτι, ναι. Το ίδιο κάνανε και στο Mentos πριν και μετά βρήκανε το fight. TR2 στο mid lane είναι ήδη down και ο Manatee δεν έχει ulti. Οπότε λογικά οι TP απομακρύνονται σιγά σιγά από το play. Πήραν αυτό που θέλαν, βγήκαν επιτέλους μπροστά στο gold. Εντάξει, even. Είναι εντελώς even. Κοίτα, αξιοθαύμαστο πόσο γρήγορα πιέζει η TP με το βάρη ένα μικρό lead. Παίρνει ένα pick και απλά ανοίγει τελείως το χάρτη. Τώρα Hungry Panda έχει ακόμα το δικό του flash, δεν θέλει προφανώς να το χαλάσει, θέλει να κρατήσει μια πιο επιθετική κίνηση, να κάνει ένα flash Q ή οτιδήποτε. Manatee. Αλλά απειλούθανε. Το σκέφτεται για λίγο, δεν μπαίνει όμως το red. 15-17, σου είπα θα έχουμε πολύ καλό series και νομίζω το βλέπεις από, από το game. Παρότι είναι ένα... το 1 και το 4. Μη μου το χτυπάς. Δεν το είπα για κακό. Οι ομάδες είναι πολύ κοντά σε δυναμικότητα. Εσύ πώς θα τις έβαζες, κύριε Ρεύ, εγώ πώς θα τις έβαζα. Στα χαρτιά σου. Στα χαρτιά μου. Νομίζω ότι... Πρέπει να πεις. Θα έλεγα ότι είναι όλες μαζί η αγκαλίτσα. Tier 1 ομάδες και οι 4. Είναι Tier 1 ομάδες και οι 4. Βλέπεις. Chat. Βλέπετε ποιος είναι ο Real εδώ πέρα. Βλέπετε ποιος αποφεύγει.
μαζί με τον Ήρο χθες, όλο μου, μου αποφεύγεται. Δεν μου λέει τίποτα και βγαίνω εγώ κακός. Αλλά ξέρουν ότι δεν το λέω μήπως, για κακό. Μήπως απλά είσαι. Είσαι δεν ο villain. Δεν είμαι. Villain Arc Labocop. Βάψε το μαλλί μαύρο. Έχεις ήδη τη φράτσα. Μαύρο, οκ. Okay. Ο Πάνος φωνάρει σε 25 δεύτερα. Ένα λεπτό για το Soul. WL Gaming θέλουν σίγουρα το Soul, αλλά δεν θα τους χάλαγε και ένα Baron. Σε ανταλλαγή για το, για το Drake. Κοίτα που είναι ο Manatee. Έχει προσπαθήσει να κάνει το πιο deep flank το ίδιο και ο Hungry Panda, το Hungry Panda τον έχουν δει. Και ο Νίκη Νότιο μόνο του στο bot. Μπορεί να πάρει το tower, αλλά τίποτα παραπάνω. Ο Baron σπονάρει. Κοιτάνε το fight, κοίτα πόσα pings έχουν κάνει. Ο Manatee θέλει να μπει από πίσω. Ενώ παίρνουν το tier 2 στον πόλη, ενώ έχουν πιάσει τον Mentos, ο οποίος δεν έχει defensive build, οπότε για λίγο θα δεχτεί πάρα πολύ damage. Πλασάρει μακριά, ο Manatee φαίνεται ο πρώτος ο οποίος θα πέσει, αλλά ταυτόχρονα γίνεται TP από τον Pepe στον backline. Nuke έχει σκοτώσει μαζί με τον Pepe, έχουν σπλιτάρει το fight και ο Hungry για τώρα είναι νεκρός. Το ulti της Kalista δεν υπάρχει, δεν είναι νεκρός. Το Sokov είναι καλό και ο Rafit είναι πάρα πολύ low, τον έχουν αποτελειώσει, ο Vendetta είναι full hit και συνεχίζει να βαράει. Παίρνει συν 600 shutdown, είναι Nuke πάνω στο support, όμως δεν έχει καμία σημασία. Προλαβαίνει το Mega Narc και ο Nuke απλά θα καταστρέψει την WL Gaming. Ο Kanadz είναι ο τελευταίος, ο τελευταίος επιζών, αλλά δεν θα ζήσει για να πει την ιστορία. Οι Team Fantasma θα κάνουν το Ace, θα πάρουν τον Baron. Τους κάναν out macro και out skill. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό το fight, φάνηκε κακό για την TP. Ναι, όλα ξεκίνησαν στραβά και όλα τελείωσαν άρτια για την Team Fantasma, η οποία αγνοεί τα Inhibitor Turrets, αγνοεί τον Baron, πάει να πάρει τον Δράκο. Νομίζω θα μπορούσε κάλλιστα να ανοίξει ένα με δύο Inhibitors εδώ. Κοίτα, θα μπορούσε, αλλά φοβούνται το Soul. Βλέπουν και οι ίδιοι ότι παίζουν πολύ καλύτερα τα fights, τουλάχιστον από το mid-game και μετά. Οπότε λένε, ας παίξουμε εκεί που δεν θα χάσουμε. Δεν πάνε ακόμα για το win, πάνε για να μην χάσουν. Οπότε, θα πάρουν το δεύτερο Infernal, το οποίο σίγουρα δεν τους χαλάει, έτσι. Δύο Infernal, δίνει extra damage. Η WL Gaming τώρα κλείνονται λίγο στην παγίδα του Baron, γιατί υπάρχει Kalista και ο Vendetta σίγουρα θέλει να φορσάρει το objective. Οπότε οι WL Gaming καλούνται να απαντήσουν. Ο Mentos χάλασε το flash του, ο Carnage χάλασε το flash του και η Poppy χάλασε το flash που κατά λάθος πήρε το 600 shutdown του Pepe. Οπότε πήγε πραγματικά πολύ άσχημα το fight για την WL Gaming. Κανένα λάθος δεν είναι κατά λάθος, το πω εγώ. Μάνα τι έχει ακόμα το δικό του flash. Pepe έχει την ulti και στα 3,5 items πλέον αρχίζει και απειλεί πάρα πολύ. Vendetta έχει φτάσει στο level 16 και έχει ήδη και chainmail και Null Magic. Όχι, Negator είναι αυτό, ναι. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ κοντά και στο Jackson αρχίζει να γίνεται πιο tanky και το damage της MF μπορεί να μην στικάρει πάνω του, γιατί η MF δεν έχει ακόμα κανένα armor penetration, καθαρό crit, καθαρό damage. Έχει τα sums της βέβαια. Ίσως να είναι το target της Vice αυτό το fight, γιατί στο last fight πήγανε για το Mentos, τον σκοτώσανε, πήρανε και το flash του. Οπότε είτε θα πας για το Mentos και θα πεις «Ει, τον σκοτώνουμε, δεν έχει ζώνιας», που η αλήθεια είναι λίγο εγκληματικό. Ξέρει πόσο τον θεωρώ πολύ καλό παίκτη, αλλά αλήθεια δεν πήγε ζώνιας τρίτη εδώ πέρα πάνω σε αυτό το combo. Φαίνεται πολύ περίεργο. Ήθελε το κρύπλουμα από ό,τι φαίνεται. Ξεκινάει τον Baron TP, έχουν στακάρει τα Spears. Πέφτει, πέφτει, πέφτει. Να δούμε τι θα κάνει WL Gaming. Nuke θα γίνει η οποία τώρα παίζει με το χρόνο. Η TP για τώρα παίρνει free Baron. Πόσο TP έχει, δεν βλέπω. Είναι στα 5K. 4K. Carnage είναι κοντά, δεν τον έχουν αφήσει. Έχουν διώξει τον Nuke μακριά. Ο Hungry Panda είναι πάνω στο jungler και τον σταματάει. Τον Baron θα πάει στην TP. Ο Chips έχει μπει πάρα πολύ κέφι και πεθαίνει κατευθείαν. Το bullet time είναι πάρα πολύ καλό όμως για τώρα. Περνάει πάρα πολύ damage σε όλη την ομάδα της TP. Και οι οποίοι όμως νικάνε το fight, γιατί ο Vendetta έχει κάνει το ένα καλύτερο play μετά το άλλο. Ο Pepe θα πάρει ένα kill πάνω στο Nile. Όσο ο Mentos τρέπεται σε φυγή. Rafita χάλασε και το flash του. Οπότε δεν υπάρχει νίκη για την WL Gaming σε κανένα σύμπαν. Μένει μόνος του, δεν έχει καν ulti να καθαρίσει το wave και νομίζω μιλάμε για game over. Πάνω κάτω, ναι, γιατί τρέχουν δύο άτομα στο top lane. Ο Nuke δεν έχει το teleport του, για να μπορεί να πει ότι απλά σπρώχνει ένα ακόμα wave, αλλά σπρώχνει το mid wave προτού ίσως συνδεθεί με την ομάδα του. Το πρώτο inhibitor dart θα πέσει μέσα σε χρόνο ντετέ με τα 6 grabs να βγάζουν τώρα έχουν πάρα πολύ grabs, value. Ναι, έχουν και 6 grabs νομίζω το game league εδώ πέρα. Ο Nuke είναι στο mega, έχει πάλι την ulti του. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο play από την WL Gaming. Ο Pepe προσπαθεί να κάνει recall teleport. Το έχει αργήσει να πούμε την αλήθεια λίγο και στην τελική δεν το κάνει καν. Ίσως και να το λούζουν λίγο το play εδώ πέρα. Μια αναποφασιστικότητα θα τους κοστίσει λίγο το game. Νομίζω πως με ένα recall TP του Pepe εδώ έλεγαν. Δεν το κάνουν τελικά. Μπακάρουν και πάλι σίγουρα είναι πάρα πολύ μπροστά. 5.000 gold. Έχουν Baron. Και άλλα towers πέφτουν, βλέπω. Ναι, από μόνο τους πλέον. Ο Manatee είναι ήδη στο bot και σε τάρι το επόμενο wave. Ενώ η WL Gaming θέλει να κόψει τα resets. Το COVID το ένα. Πάνε να κόψει το δεύτερο, αλλά είναι too late και ο Hungry Panda θα καταφέρει να ξεφύγει και ο ίδιος. Οπότε όλοι σιγά σιγά ξεφύγανε. Ο Pepe πρέπει να είναι και πάρα πολύ κοντά στο δικό του καπέλο. Οπότε τα fights πλέον θα αρχίσουν να γίνονται όλο ένα και πιο εύκολα. Και έχω να πω
ότι είναι ένα εντυπωσιακό παιχνίδι από τη Team Fantasma, γιατί δέχτηκε πάρα πολύ τιμωρία στο early game. Και παρόλα αυτά έδειξε τόση μαεστρία στα team fights που απλά έκανε outplay την WL Gaming. Ναι, γιατί ειδικά σε 2-3 team fight νιώθω πως ήταν πολύ split και θα έπρεπε να μην έχει βγει το play, αλλά τους Bader of Hungry Panda όσο γινόταν κρατούσε με το aftershock, κρατούσε με το W, παίζοντας Λεόνα ξέρει ότι κρατάει πάρα πολύ ώρα στο front lane, ειδικά έχοντας καλή στα ulti, ναι. Οπότε έπαιζε γι' αυτό. Και τώρα τα πράγματα είναι απλά. Οι TP θέλουν το bot lane tower και είναι μια ανάσα μακριά από το 1-0. Να δούμε αν μπορούν να το τελειώσουν εδώ και τώρα. Έχουν Baron κανόνια, τα οποία πέφτουν σιγά σιγά. Είναι αρκετά low HP, αλλά είναι 2. Και όσο Ραφίτα δεν είναι κοντά για να τα ουλτάρει, νομίζω πως απλά καταστρέφεται όλη η βάση της TP. 3 της W Games, συγγνώμη, 3 inhibitor. Και δεν μπορείς να τα ουλτάρεις αμέσως, θα δεχτείς το engage, όπως ο Mentos. Είναι πολύ καλό το engage, είναι πάνω στο Mentos. Δεν μπορεί να φλασάρει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θέλουν τον Vendetta. Ο οποίος απλά θα πεθάνει και ο Νάιλ θα πεθάνει. Τέλος παιχνιδιού για την WL Gaming. Καλή προσπάθεια, καλό early game με game plan και καλές απαντήσεις στο lane swap. Αλλά όχι αρκετό για να πάρεις νίκη από την Team Fantasma. 32 λεπτά λοιπόν ήταν ο χρόνος που χρειάστηκε την πει για να πάει στο 1-0. Ναι, και καταλαβαίνω γιατί είδες το Wild Panda εκεί πέρα, γιατί αυτά τα team fights έσκαγαν σαν grenades. Το είπε. Όχι, καλό. Στο δίνω αυτό. Λοιπόν. Τι έχουμε να κρατήσουμε αυτό το game? Ότι θα δούμε καταρχάς απίστευτο series. Νομίζω πως η WL Gaming έχει να μας δώσει ακόμα. Πιστεύω ότι μπορεί να κάνει το 1-1. Αλλά η Team Fantasma είναι ένα win μακριά από τον τελικό και από τα qualifiers. Και είναι αυτό που λέγαμε στο pre-game. Ότι κανονικά για να κοιτάξεις να κάνεις τα lane swap πρέπει να έχεις τσετάρει όλα τα υπόλοιπα. Και προφανώς μερικές φορές προσπαθεί.